Νομίζω ότι ορίζονται ως τα θέματα στα οποία δεν μπορεί να υπάρχει διευθυντικά διαφωνία. Είναι τα θέματα στα οποία η διαφωνία αντιμετωπίζεται όπως η βλασφημία σε χώρο λατρείας. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για το μακεδονικό μου πολύ μέχρι πρόσφατα, πιπέρι στο στόμα σε όποιο οποίο οτιδήποτε για την ενότητα στη Θράκη και πάει λέγοντας. Σας χάτως μπήκε και στην φαρέτα των συσσαγωγικά εθνικών θεμάτων και η γεροκτονία και για κάποιον λόγο που νομίζω σχετίζεται με αυτό που προβόλες πριν, το καλάθι των συσσαγωγικά εθνικών θεμάτων διαρκώς μεγαλώνει και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Μια ειλικρινή συζήτηση με έναν Έλληνα διπλωμάτη να μου λέει: κοίταξε να δεις, και εμείς δεν είμαστε χαρούμενοι για αυτά που κάναμε τώρα 70 χρόνια, ας πούμε, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τους χτυπήσαμε, τους μαλώσαμε, τους διώξαμε, τους φερθήκαμε αυταρχικά, αλλά θέλαμε να τους κάνουμε δικούς μας και δεν γινόταν να τους κάνουμε δικούς μας με το να εκφράζουν αυτή την ταυτότητά τους. Άρα εμείς ασκήσαμε τη βία, αλλά την κάναμε για καλό. Είμαστε ένας καλός αυταρχικός πατέρας, ας πούμε, απέναντι σε αυτούς, διότι δάλος δεν μπορούσαμε να τους ενσωματώσουμε. Άρα λοιπόν η αναγκαστική αφομοίωση του πληθυσμού αυτού έγινε για τον σε εισαγωγικά καλό, για τον ευγενή στόχο της ενσωμάτωσής του. Η απόλυτη ξεφτύλα ενός πανεπιστημιακού. Τι αναγκαστική αφομοίωση, σε τι, για τους Μακεδόνες λέει. Νομίζω ότι ένα θέμα που σου ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο, τι ήταν ο κ. Χρυσόπουλο. Αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν. Το τονίζω. Τα παιδιά μα. Του βάζαμε τσιγάρα και του λέγαμε. Του καίγαμε, λέει, του κάναμε. Δηλαδή. Του λέγαμε λάδι. Η γενοκτονία. Το προσπεράσατε. Λέει υποχρεωτική αφομοίωση. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν υποψιάζομαι. Βουλγαρίζοντε. Υποψιάζομαι ότι κάποιο πήγαινε και του έλεγε. Του έλεγε καυτό λάδι και του έλεγε θα γίνει Έλληνα. Αν δεν κάνει Έλληνα, θα σε. Αυτοί είναι που διδάσκουν, κύριε Καψαβέλη μου. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι σημάδι, έχει γίνει και πριν από μερικά χρόνια μια μεγάλη ιστορία για το θέμα τη μειονότητα στη Θράκη. Έτσι. Είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην μου βάζουν φωτιά από κάτω και καίγεται τα προσαρμόματα. Αλλά που λέω πιο πολύ από πολιτική παρά επιστημονική πλευρά, δεν είναι στο επιστημονικό κομμάτι ο καθένα. Άσχετο. Λέω, και μόνο ότι μπορεί και τα λέει αυτά. Αυτό είναι τα ψέματα που η επιστήμη είναι αυτή. Και μόνο ότι μπορεί. Αλλά επειδή είναι αριστερό, είναι καθηγητή. Και μόνο ότι είναι καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο και τα λέει και δεν τον ενοχλεί κανένα. Απλώ του κάνουμε κριτική. Και σωστά τα λέει. Σοβαρά να μου λέει εμένα από Μακεδόνα το γενή τον αφοβάσαμε το βία. Αυτό που λε, σωστό είναι. Θέλετε κι άλλο. Δώσ' μου την άλλη την κυρία, την καθηγήτρια. Καθηγήτρια ήταν η κυρία, αλλά τώρα είναι και η υπουργάρα. Για να τη δούμε. Δεν υπάρχει κρισιμότερος φορέας της πολιτικής και της όχι της πολιτικής, της αντίληψης των μεγάλων δυνάμεων διαχρονικά από τον ίδιο τον εθνικισμό. Ο οποίος μηνύεται ακριβώς αυτόν που υποτίθεται ότι πολεμάει. Δηλαδή, όταν λες η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, για να έρθουμε σε αυτό το θέμα του αντιπροτισμού, τι να σημαίνει άραγε η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Μήπως ξαναγυρίζουμε την ιστορία πίσω. Μήπως εμπεριέχει αντιπροτισμό αυτό μέσα, το έχουμε σκεφτεί. Μήπως πάμε σε έναν αναθεωρητισμό πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια. Να σκεφτούμε δηλαδή λίγο και τα δικά μας αυτά που λέμε. Μήπως να πας από εκεί. Είμαστε και αλληλεγγύοι. Είμαστε και έχουμε και αλληλεγγύα αιτήματα. Είπατε σόκτο, με συγχωρείτε. Πάντιο πανεπιστήμιο είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Γιατί ήταν άδες. Ήδη εκδήλωση. Με συγχωρείς, Κυριακό μου. Εγώ θέλω να τα λέει γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτός που με βλέπει να καταλάβει ποια διαφορά έχω εγώ με αυτή την κυρία. Γιώργο μου, τα παιδιά μας δεν ασχολούνται αυτά τα πράγματα και φοβούνται να μιλήσουν για τους κόμβους και τους βαθμούς. Κατάλαβες, ένας μαθητής δεν μπορεί να γράψει να το πιστεύει. Μιλάμε για απίστευτη κατάσταση, αυτό είναι υπέρ μου θέση. Η τέχνη της τρομοκρατίας θα βρεθεί με εδώ βγαίνει ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μην μου το πας εκεί, σου λέω. Μιλάμε για ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να μου διδάξει ένα παιδί ανιστόρητα. Ένα ιστορικό γεγονός από κάτι, κύριε Βελόπουλο, επειδή μιλήσαμε για μειονότητες. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο. Να μιλήσουμε για τη μειονότητα στα Σκόπια. Να μιλήσουμε για τη μειονότητα στην Τουρκία. Για την Κωνσταντινούπολη. Πόσους χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν, εκδιώχθηκαν. Πόσους τους πέταξαν στη θάλασσα. Οι Τούρκοι είχαν μια συγκεκριμένη πολιτική, κύριε Βελόπουλε, και πέτυχε.